Χαίρετε! Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για βίντεο. Πώς μπορεί εμείς οι γυναίκες να χρησιμοποιούμε τη γενετήσια μας λειτουργία. Κάτω από ένα από τα βίντεο που διαβάζω το βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας», μια φίλη έχει γράψει ένα πολύ εύστοχο σχόλιο το οποίο αποτελεί και αφορμή για αυτό το βίντεο. Αυτή η παρατήρηση, λέει, που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, σας υπενθυμίζω ότι το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου, στην καρτέλα εκδόσεις, στην υποκαρτέλα ηλεκτρονικές εκδόσεις, να το βρείτε εκεί σε ηλεκτρονική μορφή, flipbook, να το διαβάσετε. Αυτή η παρατήρηση ότι το σεξ η γυναίκα το χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να διαπραγματευτεί σχέση έχει κάψει πολλές από εμάς. Το ενοχικό της παρθενίας μας το κουβαλάμε σε πολλές φάσεις της ζωής μας. Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να το αναπτύξεις περισσότερο αυτό το θέμα πολύ λίγε γυναίκε κάνουμε σεξ απενεχοποιημένα. Συνήθω το κάνουμε με προπτική τη σχέση και με συναισθήματα. Πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση, θα έλεγα εγώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, καταρχά θέλω να πω, και τώρα είναι και αφορμή που τα γράφω και στο βιβλίο, ότι και οι άνδρε και οι γυναίκε έχουμε παρόμοιο τρόπο λειτουργία. Οι διαφορέ που έχουμε οι άνδρε από τι γυναίκε είναι ότι. Είναι δύο οι βασικές διαφορές. Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι τα γεννητικά όργανα του ανδρός είναι εξωτερικά, άρα και η λειτουργικότητα του κατά τη διάρκεια της πράξης είναι ορατή και απτή και αυτό προκαλεί μεταξύ άλλων και περισσότερο άγχος στους άνδρες, άγχος της επίδοσης και της απόδοσης, ενώ το γυναικών τα γεννητικά τους όργανα είναι εσωτερικά και έτσι δεν α, φαίνεται εύκολα εάν συμμετέχουν στην ερωτική πράξη, εάν την απολαμβάνουν, εάν, έχουν, εάν βρίσκονται σε κατάσταση επιθυμίας κλπ. κλπ. Γι' αυτό και πολλές γυναίκες μπορεί να προσποιούνται κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Να μην νιώθουν επιθυμία, να μην έχουν ευχαρίστηση, αλλά να προσποιούνται ότι περνάνε καλά. Ε, οι άνδρες πώς μπορούν να προσπίθουν, <χει> δεν υπάρχει τρόπος να προσπίθεις, δηλαδή είναι απτό είτε ότι έχει επιθυμία ο άνδρας ή ότι είναι σε κατάσταση που έχει κατεβεί αίμα στην περιοχή εκείνη και είναι σε θέση να επιτελέσει τη γενετήσια πράξη ή ότι ε, έχει τελειώσει. Λοιπόν, η δεύτερη διαφορά που έχουμε οι άνδρες από, τους γυναί... από τις γυναίκες, οι γυναίκες από τους άνδρες είναι ορμονική και αφορά, αφορά, με τον κύκλο των ορμονών. Οι γυναίκες έχουμε μηνιαίο ορμονικό κύκλο. Δηλαδή με βάση το μηνιαίο κύκλο που έχουμε ή το, το, τον κύκλο της εμίνου ρίσης που είναι συνήθως 28 με 30 μέρες περίπου που διαρκεί αυτός ο κύκλος, ε, ανάλογα με το σε ποια μέρα του κύκλου βρίσκεται η γυναίκα, μπορεί να έχει περισσότερες ορμόνες ή λιγότερες ορμόνες που να τις προκαλούν ερωτική επιθυμία. Συνήθως γύρω στα μέσα του κύκλου, εκεί που είναι οι γόνιμες μέρες, οι γυναίκες έχουν περισσότερες ερωτικές επιθυμίες από ότι προς το τέλος του κύκλου ή στην αρχή του κύκλου. Οι άνδρες έχουν ημερήσιο κύκλο ορμονών, δηλαδή η τεστοστερόνη τους, η οποία είναι μια βασική ορμόνη για την ερωτική επιθυμία που παίζει ρόλο και στους άνδρες και στις γυναίκες η τεστοστερόνη, γιατί έχουμε όλοι και γυναικείες και άνδρικές ορμόνες, κάποιες ώρες της μέρας είναι πιο υψηλή. Είχαμε κάνει μια εκπομπή για την εμμηνόπαυση με τη δόκτορα Στέλλα Καουρί, την οποία μπορείτε να βρείτε στο κανάλι, που μας είχε δείξει κάποιους πίνακες η Στέλλα με αυτούς τους κύκλους. Τους μηνιαίου μηνιαίους κύκλους ορμονών της γυναίκας σε αντίθεση με τους, ε, ε, καθημερι... τους, τους ημερήσιους τίτλους ορμονών του άνδρα. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Στην πραγματικότητα, και οι γυναίκες μπορούμε οργανικά, σωματικά δηλαδή, να κάνουμε σεξ χωρίς συναισθήματα και χωρίς σχέση, όπως και οι άντρες. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι πιστεύουμε περισσότεροι από μας και άντρες και γυναίκες, ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές από τους άντρες και ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι ερωτευμένες με κάποιον άντρα για να μπορέσουν να έχουν ερωτική επαφή μαζί του, είναι αστικός μύθος ο οποίος έχει καλλιεργηθεί από την κουλτούρα της κοινωνίας. Η κοινωνία μας σήμερα εξακολουθεί να είναι πατριαρχική. Δεν είναι τόσο ο, πατριαρχική όσο ήταν πριν 50 χρόνια, όμως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην εποχή της πατριαρχίας. Και η πατριαρχία, για να μπορέσει να υποτάξει το γυναικείο φύλλο, το οποίο κατά την εποχή της μητριαρχία ήταν το επικρατές, έπρεπε να φέρει κάποια κοινωνικά ταμπού στη γυναίκα και ηθικά ταμπού, ούτω ώστε να την αποδυναμώσει. Οι τρεις βασικές δυνάμεις που μπορούμε να έχουμε οι άνθρωποι είναι το χρήμα, το σεξ και η πολιτική εξουσία. Με την έλευση της πατριαρχίας, οι γυναίκες οι οποίες ήταν προηγουμένω βασίλισσες και αρχηγοί των κοινωνιών, έγιναν υποδέστερες και οι άνδρες έγιναν οι αρχηγοί. Για να μπορέσουν να τις ταπεινώσουν οι άνδρες τις γυναίκες, έπρεπε να τους στερήσουν την πρόσβαση στα χρήματα, έτσι οι γυναίκες έχουν, είχαν στην ε, πατριαρχική κοινωνία των πρώτων εποχών απλήρωτη εργασία, δηλαδή εργάζονταν στο σπίτι και δεν πληρώνονταν, ή εργάζονταν μαζί με τον άνδρα τους και στα χωράφια και στις παραγωγές και ο άνδρας διαχειριζόταν τα χρήματα. Οι γυναίκες έπαψαν να γίνονται ιέριες, έπαψαν να γίνονται αρχηγοί, στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή, και όσον αφορά στο σεξ, για να αποδυναμωθούν οι γυναίκες, Εφευρέθηκε το, παμπού, το ταμπού της παρθενίας το οποίο λέει ότι αν μια γυναίκα είναι παρθένα έχει μεγαλύτερη αξία από μια γυναίκα η οποία έχει ερωτικούς συντρόφους. Και ο λόγος είναι απλούστατος επειδή το σεξ αποτελεί δύναμη. Ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα που έχει κάποιες σεξουαλικές εμπειρίες, που βιώνει σεξουαλικές εμπειρίες είναι περισσότερο δυνατός, περισσότερο δυνατή. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο που να έχουμε εμπειρίε συνέχεια καθημερινά και με διάφορου άλλου ανθρώπου, γιατί εκεί θα πάμε στον εθισμό, στο σεξ. Όμω η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταμπού τα μέσα μα, εμεί οι γυναίκε, που έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία η οποία έχει τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, είναι δυτική κοινωνία και η Κυπριακή κοινωνία και η Ελλαδική κοινωνία, είναι ο θεσμό τη Πατριαρχία Ισχύ. Ε, οι μεγαλύτερες από εμά έχουμε μεγαλώσει και με θρησκευτικά κατάλοιπα και με μια πουριτανική ηθική της κοινωνίας που μας θεωρεί, που μας έχει, που μας έχει μάθει να θεωρούμε το σεξ κάτι που δεν είναι καλή ιδέα να το απολαμβάνει η γυναίκα, ότι μια γυναίκα που απολαμβάνει την ερωτική πράξη είναι ανήθικη και ότι η γυναίκα πρέπει να βλέπει το σεξ ως μέσο αναπαραγωγής, ως τρόπο με τον οποίο να δείχνει την αγάπη της στον άνδρα της, και στη σημερινή εποχή που έχουμε πατριαρχία, έχουμε κατάλοιπο όλων αυτών των κοινωνικών και ηθικών ταμπού, Όμω παράλληλα δεν έχουμε το θεσμό του γάμου σε τόσο ψηλό επίπεδο όπω ήταν προηγουμένω. Δηλαδή, μια γυναίκα πριν 50 χρόνια, πριν 60 χρόνια ήταν διασφαλισμένη ότι μέχρι τα 20 τουλάχιστον θα βρισκόταν παντρεμένη. Είτε μέσω συνοικεσίου, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Στην εποχή μα όμω είναι μια φύσικη κατάσταση στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, άρα τα σεξουαλικά του συστήματα λειτουργούν και οι άνδρες και γυναίκε δεν είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένοι. Οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό. Δηλαδή, ενώ το σώμα και ο ψυχοσωματικό οργανισμό είναι σε θέση να έχει σεξουαλική λειτουργία και επιθυμεί να έχει σεξουαλική λειτουργία, δεν την βρίσκει τακτικά λόγω του ότι δεν υπάρχει γάμο ή ε, σχέση σταθερή. Ε, και αυτό το κενό, το σεξουαλικό, δεν το νιώθουν μόνο οι άνδρες. Το νιώθουμε και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες έχουν ανάγκη μια ολοκληρωμένη σεξουαλική ζωή και μια ζωή που να υπάρχει. Να έχουν σεξουαλική ζωή δηλαδή. Τι γίνεται όμως, τι είναι αυτό που μας μπλοκάρει, που το έχει, ε, ε, το έχει εντοπίσει πολύ όμορφα και οι φίλοι στο σχόλιο. Πολλές γυναίκες είμαστε εξαιρετικά συντηρητικέ στο μυαλό μας, θεωρούμε ότι δεν δικαιούμαστε εμείς οι ίδιες να απολαμβάνουμε το σεξ, ότι είναι προνόμιο των ανδρών να το απολαμβάνουν και χρησιμοποιούμε το σεξ, είναι ok να χρησιμοποιήσουμε το σεξ προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σχέση ή προκειμένου να προκαλέσουμε ερωτικά συναισθήματα στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο. Αυτό μας αποπροσανατολίζει εντελώς από τη φυσιολογική λειτουργία, τη γενετήσια του ανθρώπου. Η φυσιολογική λειτουργία είναι πάρα πολύ απλή είναι όπως τη λειτουργία της πείνας. Πεινάει ο άνθρωπος και τρώει φαγητό για να χορτάσει, αλλά και για να καλύψει τις θρεπτικές του ανάγκες σε φαγητό. Διψάει ο άνθρωπος, πίνει νερό για να ξεδιψάσει, αλλά και για να ενυδατωθεί το σώμα του. Το ίδιο και με τη σεξουαλική λειτουργία. Έχει σεξουαλική επιθυμία ο άνθρωπος, κάνει την ερωτική πράξη προκειμένου να καλύψει τις σεξουαλικές του ανάγκες. Το σεξ είναι διαφορετικό πράγμα από τον έρωτα. Το σεξ συμπεριλαμβάνεται στον έρωτα. Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως πάντοτε ο έρωτας στο σεξ. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τα διαχωρίσουμε αυτά στο μυαλό μας. Να καταλάβουμε ότι άλλο η σεξουαλική πράξη, η οποία μπορεί να συμβεί ανεξαρτήτως συναισθημάτων, και άλλο η ερωτική σχέση, το να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, να έχει ερωτική έλξη, να υπάρχει έντονη ερωτική έλξη και από τις δύο πλευρές και να έχει χτίστη συναισθηματική σχέση του ενός ανθρώπου με τον άλλον, που αυτή η σχέση είναι ε, το μέσο το οποίο ε, κάνει και το σεξ να είναι διαφορετικό και κάνει και το σεξ να έχει περισσότερα συναισθήματα. Είναι λανθασμένη άποψη. Ότι μέσω του σεξ μπορούμε να προκαλέσουμε συναισθήματα ή ότι μέσω του σεξ μπορούμε να κάνουμε τον άλλον να μας αγαπήσει, να μας ερωτευτεί ή να κάνει σχέση μαζί μας. Αν μία γυναίκα θέλει να κάνει σεξ με κάποιον με τον οποίο δεν έχει σχέση και αν αυτή η γυναίκα είναι ελεύθερη, δεν είναι παντρεμένη, δεν είναι σε άλλη σχέση, είναι διαθέσιμη, και ο άλλο άνδρα είναι διαθέσιμο, και ο άνδρα που του το ζητά είναι διαθέσιμο, αν η γυναίκα αυτή είναι τεροφιλόφιλη, δηλαδή. Αν είναι ομοφιλόφιλη, που να θέλει να κάνει έξι με γυναίκα, ή αν ένα άνδρα είναι ομοφιλόφιλο, μουρά θέλει να κάνει έξι με άνδρα. Γι' αυτό λέω, εάν και άγγελα. Και Στην περίπτωση που και οι δύο σύντροφοι, και οι σύντροφοι ενό σεξουαλικού σύντροφου, επιθυμούν να έχουν ερωτική επαφή μεταξύ του και δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόλλημα, εάν γίνει αυτή η ερωτική επαφή οφείλουμε να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη ερωτική επαφή. Το σεξ οδηγεί στον έρωτα, κάποιες φορές ναι. Τις περισσότερες φορές όμως όχι. Εάν εμείς οι γυναίκες συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε, ναι, όντως μπορούμε, μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο σεξουαλικά, όπως και οι άνδρες μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σεξουαλικά, τότε θα γλιτώσουμε τον εαυτό μας από περιττές γιατί πολλές γυναίκες είναι μόνες, έχουν σεξουαλικές ανάγκες, υπάρχουν διαθέσιμοι σεξουαλικοί παρτενέρ, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για σχέση, δεν ταιριάζουν για να κάνουν σχέση με αυτέ τι γυναίκε. Γιατί για να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο και να ερωτευτεί, πρέπει να ταιριάζει και σε άλλα επίπεδα. Και διανοητικά και γνωστικά και πνευματικά και ψυχικά και κοινωνικά και με όλου του τρόπου. Το να κάνει σεξ με κάποιον θέλει ενό είδου τέριασμα, σεξουαλική έλξη. Το να δημιουργήσει ερωτική σχέση ερωτική αγάπη και αν ερωτευτεί έναν άνθρωπο, πρέπει να έχει πάρα πολλά κοινά και να ταιριάζει σε πολλά επίπεδα. Και αυτό δεν το βρίσκει εύκολα. Οπότε, αν μια γυναίκα έχει σεξουαλική επαφή με έναν άνδρα επειδή έχει σεξουαλικέ επιθυμίε και αυτό ο άνδρα δεν ταιριάζει για να είναι ερωτικό τη σύντροφο, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το δει μέχρι εκεί, να μην το πάρει παρακάτω. Δηλαδή να μην νιώσει ενοχές ότι έκανα κάτι άσχημο Κάνα κάτι ανήθικο, όπως να έχω σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Άρα, για να το εξαγιάσω αυτό το πράγμα, για να το κάνω να φαίνεται καλό, να το κάνω να φαίνεται ωραίο ή για να πω στον εαυτό μου ότι είμαι εντάξει, εγώ δεν είμαι μια που κάνω σεξ χωρίς δεσμεύσεις, προχωρώ στο να δημιουργήσω σχέση με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζω. Δεν είναι εντελώς λανθασμένο ότι το σεξ δημιουργεί σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί η ορμόνη οκυτοκίνη, η ορμόνη της αγάπης, η ο νευρο, τη της αγάπης, η οκυτοκίνη λειτουργεί και ως ορμόνη και ως νευροδιαβιβαστής, εκκρίνεται και κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Και, κατ και μετά το πέρας της. Δηλαδή, αν έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο, νιώθουμε αγαπητικά συναισθήματα εκείνη την ώρα. Το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα προκαλέσουν σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Εάν την ώρα που έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο και μετά που έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο, εξακολουθούμε μέσα μας να νιώθουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο ή το μέσα μας ή τον gut instinct μας μας λέει ότι δεν μας κάνει αυτός ο άνθρωπος ή ο που θα κρυθεί εκείνη την ώρα θα μας βοηθήσει στο να μπερδευτούμε ακόμη περισσότερο παρά να δεθούμε υγιώς και ουσιαστικά. Σαφώς θα ήταν ιδανικά για όλους, θα ήταν ιδανικό για όλους να βρισκόμαστε μέσα σε σχέσεις ταιριαστέ, σχέσεις αγάπης, είτε είναι σχέση, είτε είναι συγκατοίκηση, είτε είναι γάμος, αυτό το πράγμα, με συντρόφους με τους οποίους αγαπιόμαστε και υπάρχει ε, ταύτιση και τέριασμα σε πολλά επίπεδα, ούτω ώστε η ερωτική μας λειτουργία, η σεξουαλική μας λειτουργία, να είναι σε εκείνο το πλαίσιο ε, και να μην έχουμε θέματα διάφορα. Δεν είμαστε όμως όλοι σε σχέσεις, δεν είμαστε όλοι σε γάμους, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι πάντοτε ζευγαρωμένοι, οπότε προκύπτει το σεξουαλικό θέμα, η σεξουαλική έλλειψη, και ο καθένας καλείται να το διαχειριστεί αναλόγως και των αναγκών του και της φάσης ζωής στην οποία βρίσκεται αλλά και της σχέσης με τον εαυτό του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει ελεύθερη ζωή, δηλαδή σε κάποιες φάσεις της ζωής τους έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους να έχουν μόνο σεξουαλικές επαφές και μπορεί στην πορεία να αποφασίσουν ότι αυτό δεν τους εκφράσει και να πούν ότι εγώ θα ήθελα... Ε, οι ερωτικέ μου επαφέ να είναι μέσα σε σχέσει αγαπητικέ, μέσα σε μια σχέση η οποία να υπάρχει και έρωτα να υπάρχουν και άλλα συναισθήματα και να αποφεύγουν να έχουν ερωτικέ επαφέ χωρί συνέστημα γιατί αυτό δεν του ταιριάζει. Δικαίωμά του. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι νιώθουν ότι το περισσότερο που μπορώ να κάνω αυτή την περίοδο όσον αφορά τον ερωτήμα μου είναι να, έχω σε, να κάνω σεξ χωρί δεσμεύσει. Εφόσον θα γίνει αυτό με, ανθρω, με άνθρωπο ο οποίο ή ανθρώπου οι οποίοι. Είναι εξηγημένη και υπάρχει σεβασμός και από τα δύο μέρη ανθρώπινο σεβασμό και ασφάλεια. Και ασφάλεια εννοείται και από ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε και από σεξουαλικό μεταδεδομένο νοσήματα, αλλά και συναισθηματική ασφάλεια του στήλου. Ότι κάποιο δεν θα μα χρησιμοποιήσει, ότι κάποιο δεν θα πάρει τι φωτογραφίε μα ή τα βίντεο μα, δεν θα τα ανεβάσει online κλπ. Υπάρχουν και διάφορα που μπορεί να συμβούν σε τέτοιε περιπτώσει. Δικαίωμά του. Όμω ο κίνδυνο είναι να έχουμε μόνο σεξουαλική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και να επενδύσουμε συναισθηματικά σε αυτόν τον άνθρωπο χωρί να ταιριάζουμε, ή ο κίνδυνο είναι να κάνουμε σεξ προκειμένου να τραβήξουμε τον άλλο να έρθει μαζί μα και εμεί οι ίδιοι να μην το απολαμβάνουμε. Εμεί οι ίδιε οι γυναίκε να μην το απολαμβάνουμε. Δυστυχώ, πολλέ γυναίκε χρησιμοποιούν το σεξ ω εργαλείο για να τυλίξουν ίσω έναν άνθρωπο δηλαδή να τον κάνουν να τις θελήσει και να είναι μαζί τους ανεξαρτήτως αν αυτός ο άντρας τους κάνει ή όχι, ή ως ένα μέσον για να νιώσουν καλύτερα ψυχοσυναισθηματικά ως ένα εργαλείο ανακούφισης από τον συναισθηματικό πόνο και γι' αυτό τότε μπορεί να, 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 οδηγηθούμε και σε μια εξάρτηση από το σεξ και μια εξάρτηση από τις σεξουαλικές σχέσεις. Όταν μιλάμε για εθισμό στο σεξ, μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς ερωτική επαφή για πάνω από μια-δυο μέρες, ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς ερωτικούς συντρόφους, ανθρώπους οι οποίοι την μια στιγμή είναι με τον έναν άνθρωπο, την άλλη στιγμή με τον άλλον άνθρωπο, δεν ικανοποιούνται και χρησιμοποιούν το σεξ όπως χρησιμοποιεί κάποιο οποιαδήποτε άλλη εθιστική ουσία. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διάγνωση στον DSM για τον εθισμό στο σεξ, υπάρχουν όμως διάφορες αναφορές σε διάφορες συνθήκες που προσωμιάζουν με εθισμός και έχουν να κάνουν με το σεξ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε παρόμοιες σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούμε να λειτουργήσουμε σεξουαλικά ανεξαρτήτως συναισθημάτων. Η διαπαιδαγώγηση μας όμως, η κουλτούρα μας και η συναισθηματική μας εκπαίδευση που έχουμε λάβει από την οικογένεια μας, από την κοινωνία, από το σχολείο κλπ. Πολλές φορές μας περιορίζουν στο να, λειτουργούμε, στο να χρησιμοποιούμε εμείς οι γυναίκες ειδικότερα το σεξ ως ένα μέσο προσέγγισης συντρόφου και όχι ως ένα τρόπο για να καλύψουμε τις σεξουαλικές μας ανάγκες. Δίνουμε δηλαδή στο σεξ πολύ μεγαλύτερη αξία και σημασία από όση πραγματικά έχει και δεν το ευχαριστιόμαστε κιόλα. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι θέμα πνευματικής ορίμανσης και εξέλιξης μιας γυναίκας να μπορεί να απολαμβάνει το σεξ, να χαίρεται το σεξ και να μην νιώθει ενοχές γι' αυτό. Σαφώ, η καταλληλότερη συνθήκη στην οποία απολαμβάνει ένα άνθρωπο τη σεξουαλική λειτουργία σε όλο τη το μεγαλείο είναι σε μια σχέση αγαπητική μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν βρει. Τα έχουν βρει σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια. Του στυλ είναι ο ένα ερωτευμένο με τον άλλο. Γνωρίζω ότι ο ερωτικό μου σύντροφο με αγαπάει και με θέλει και με επιθυμεί. Γνωρίζω ότι η ερωτική μου σύντροφο με αγαπάει και με θέλει και με επιθυμεί. Έχουμε χτίσει μια σχέση μεταξύ μα. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, υπάρχει μονογαμικότητα μεταξύ μας. Αυτό όμω είναι το ιδανικό, το οποίο εύχομαι σε όλους μας να το βρούμε. Δεν το βρίσκεις εύκολα όμως, στο ενδιάμεσο πρέπει να πάρει ο καθένας τις αποφάσεις που του ταιριάζουν. Είτε να απέχει από τη σεξουαλική ζωή επειδή δυσκολεύεται να διαχειριστεί το σεξ χωρίς δεσμεύσεις, είτε αν θα έχει σεξ χωρίς δεσμεύσεις και σεξ χωρίς συναισθήματα, να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα και να μην πέφτει στην παγίδα, να δημιουργεί ψευδεστησιακά συναισθήματα εκ των υστέρων, προκειμένου να εξαγιάνει, να εξαγιάσει εκ των υστέρων το σεξ που έγινε χωρίς δεσμεύσεις. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητά αυτά που λέω, θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις στα σχόλια. Την αγάπη μου να έχετε όλοι. Γεια σας.